Καλησπέρα φίλοι μου, ήρθε η στιγμή να απαντήσουμε στο ερώτημα της ημέρας, το οποίο είναι το εξής. Ποιο νόημα κρύβεται πίσω από τις θλίψεις που τόσο συχνά μας επισκέπτονται? Οι θλίψεις φίλοι μου μοιάζουν με τα πικρά νερά που συνάντησε στη μερά ο εβραϊκός λαός, επιστρέφοντας στη γη της Επαγγελίας, όπως διαβάζουμε στην έξοδο. Και όπως τότε ο Μωυσής με την πίστη του και με την προσευχή του έκανε τα νερά της μεράς γλυκά και πόσιμα, έτσι και τώρα ο αληθινός χριστιανός με τη θερμή πίστη του και με την εγκάρδια προσευχή του μπορεί να γλυκάνει τις καθημερινές του πίκρες, τις θλίψεις και τα βάσανα. Είναι πραγματικά οι θλίψεις πικρά φάρμακα. Φάρμακα όμως που χορηγούνται από τον επουράνιο γιατρό για τη θεραπεία της ψυχής μας. Μαλακώνουν τη σκληρή καρδιά, ταπεινώνουν το εγωιστικό φρόνημα, καταστέλουν τα πάθη και οδηγούν στην αυτογνωσία στη μετάνοια, στην προσευχή, στην ταπείνωση, στην υπομονή, στην ελπίδα, στην ευχαριστία. Στο δρόμο μας για την επουράνια πατρίδα, αναπόφευκτα θα συναντήσουμε θλίψεις. Ας συμφιλειωθούμε μαζί τους. Χωρίς σταυρό δεν ανέβηκε Κανείς τον ουρανό φίλοι μου, όταν η κεφαλή της εκκλησίας μας ο Χριστός φοράει στεφάνι από αγκάθια, πώς θέλουμε εμείς τα πόδια να βαδίζουμε σε δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.